Καινοτομή για μία ακόμη φορά το Πανεπιστήμιο Κρήτης, ανεβάζοντας την αυλαία για το Διεθνές Αποκοινού Μεταπτυχιακό της Ψυχικής Ανθεκτικότητας σε εκπαιδευτικά πλαίσια, το οποίο πραγματοποιείται για πρώτη φορά στις κοινωνικές επιστήμες και θα δώσει την ευκαιρία σε φοιτητές από όλο τον κόσμο να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους, αλλά και να διδαχθούν από καθηγητές διαφορετικών πανεπιστημίων. Είναι κάτι καινούργιο, με την έννοια καινοτόμο, γιατί κάνουν οι φοιτητές, μετακινούνται και διαπολιτισμικά μαθαίνουν και τη μία και την άλλη χώρα και διδάσκονται από διαφορετικούς καθηγητές. Οπότε υπάρχει μια συνέργεια, μια διεπιστημονικότητα και να σκεφτείτε ότι αυτό γίνεται με φοιτητές που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί αυτά τα προγράμματα και τις υποτροφίες για φοιτητές μεταπτυχιακούς που είναι εκτός Ευρώπης. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μεταπτυχιακό που έχουμε εδώ. Γιατί έχει μεταπτυχιακές υποτροφίες, χρηματοδοτείται αποκλειστικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα έχει γύρω στα 30 παιδιά κάθε χρονιά, οι οποίοι θα εγγράφονται το δεύτερο ένα εξάμηνο, θα το περνάνε στο Ρέθυμνο κάθε χρονιά. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, θα έχουμε μια και εξωστρέφεια, αλλά και θα υπάρχει αυτή η όσμωση με τους δικούς μας φοιτητές, οι οποίοι φυσικά μετά θα μπορούν να παρακολουθήσουν και αυτοί το μεταπτυχιακό, εάν θελήσουν. Να σας πω ότι και η νέα ταξινόμηση του Times για το 2024 μας φέρνει στην πρώτη θέση στα ελληνικά ιδρύματα. Είναι πραγματικά πάρα πολύ τιμητικό να βρίσκουμε στην θέση αυτή και να εκπροσωπώ ένα ίδρυμα που έχει ανθρώπους που το πηγαίνουν τόσο μπροστά με τις δράσεις, τις πρωτοβουλίες τους. Με το συγκεκριμένο πρόγραμμα δίδεται μία έμφαση στο θέμα της ψυχικής ανθεκτικότητας, ένα θέμα αιχμής, το οποίο μπορεί να εξελιχθεί διαπολιτισμικά με την έρευνα, δίνοντας παράλληλα ένα στίγμα για το Πανεπιστήμιο Κρήτης, που σε αυτή τη θεματική θα αποτελεί πλέον σημείο αναφοράς. Ο στόχος μας είναι να διδάξουν στους φοιτητές και να μάθουν στρατηγικές, οπότε και οι ίδιοι να ενδυναμωθούν ως φοιτητές και αργότερα επαγγελματίες και να κάνουν το ίδιο για τα παιδιά. Άρα έχουμε σχεδιασμένα προγράμματα ψυχικής ανθεκτικότητας να τα υλοποιούν στα σχολεία και όχι μόνο. Άρα ο στόχος μας για το ελληνικό σύστημα είναι αυτός. Τώρα, κάνοντας αυτό το πράγμα, οι φοιτητές, κάποιοι από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και τα λοιπά, οι Έλληνες φοιτητές, θα πάρουν και θα διδαχτούν και από άλλα μέλη ΔΕΠ, τα οποία είναι από άλλες χώρες. Οι φοιτητές θα ξεκινήσουν στη Μάλτα, έπειτα θα έρθουν στο Ρέθυμνο για το αερινό εξάμηνο και μετά θα μοιραστούν με τους μισούς να πηγαίνουν στη Ρουμανία και τους υπόλοιπους στην Πορτογαλία για το τρίτο εξάμηνο. Στο τέταρτο εξάμηνο θα κάνουν τη διπλωματική τους εργασία και τότε μπορούν να πάνε σε όποια χώρα επιθυμούν για να πραγματοποιήσουν την έρευνά τους.